Αγαπητοί δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τόσο μεγάλη η πυκνότητα των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια που πραγματικά δεν ξέρεις σε ποια κλίμακα να το μετρήσεις. Και δεν είναι απλώς ότι είναι πυκνά τα γεγονότα, είναι αντιφατικά, είναι μεγάλες οι αλλαγές, τέτοιες που κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και επειδή είναι τόσο διαδοχικές και πυκνές οι εξελίξεις, καμιά φορά δεν μπορούμε και να τις αφομοιώσουμε. Θα χρειαστούν ίσως περισσότερα χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα από αυτά από τα οποία έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας από το 2010 και μετά, που έχουμε μπει σε αυτή την πολύ βαθιά οικονομική κρίση, η οποία δεν έχει σταθεί μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά αναμφισβήτητα αποτελεί μια κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση του πολιτικού συστήματος, αξιών, σε όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής μας και της κοινωνίας. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκινήσω την σημερινή συζήτησή μας θυμίζοντας κάποιες από τις επισημάνσεις μας πριν το 2015 σε σχέση με το που πηγαίνουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Και αισθάνομαι αυτή την ανάγκη διότι οι τελευταίες εξελίξεις στην γειτονική μας Ιταλία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνουν κάποιες από τις δικές μας επισημάνσεις πριν από κάποια χρόνια. Πριν το 2015, αλλά και προηγούμενα. Είχαμε τότε επισημάνει πως η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης είναι αυτή η οποία εμπεριέχει μέσα το σπέρμα της των φυγόκεντρων δυνάμεων στην σημερινή Ευρώπη. Και σήμερα βλέπουμε ότι τα διέξοδα κάποιων κυρίαρχων οικονομικών επιλογών οδηγούν πρώτα απ' όλα στην ενδυνάμωση μιας ακροδεξιάς λογικής, μιας λογικής εθνικής αναδίπλωσης, ενός ακροδεξιού ευρωσκεπτικισμού, ενώ οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγήσαν σε απώλεια εισοδημάτων, σε απώλεια θέσεων εργασίας, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά αν κοιτάξετε αυτά τα φαινόμενα, κανείς τα εντοπίζει και στην Ιταλία, και ποια είναι η Ιταλία, έτσι, μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, σε συνδυασμό με την διαχείριση άλλων ζητημάτων, όπως το προσφυγικό, ουσιαστικά ποτίζουν το έδαφος μιας νέας ακροδεξιάς και θέτουν σε αμφισβήτηση τη συνοχή της Ευρώπης. Νομίζω ότι το πρώτο συμπέρασμα που κανείς πρέπει να βγάλει είναι ότι αν δεν βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα, τότε αυτή η πορεία των φυγόκεντρων δυνάμεων, η ενδυνάμωση των φυγόκεντρων δυνάμεων, θα συνεχίσει, θα συνεχιστεί. Και νομίζω πως η απόφαση του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας, το μόνο που θα κάνει είναι ίσως να οδηγήσει στην ενδυνάμωση εκείνων των δυνάμεων που δεν θέλουν μια διαφορετική πορεία μιας ενωμένης Ευρώπης. Εμείς είχαμε μιλήσει από τότε για κάποιες αναγκαίες αλλαγές στην ίδια την συγκρότηση της Ευρωζώνης. Είχαμε μιλήσει για το ευρωμόλογο. Είχαμε μιλήσει για την εγγύηση των ευρωπαϊκών χρεών, της κάθε οικονομίας ευρωπαϊκής χωριστά και όλων μαζί, από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πράγμα που αυτομάτως θα άλλαζε εντελώς το χάρτη και θα εκμυδένιζε τις σημερινές πιέσεις που υπάρχουν στα πιο αδύναμα μέλη, στις πιο προβληματικές οικονομίες της Ευρωζώνης. Όλα αυτά θεωρηθήκαν είτε πολύ προχωρημένα είτε εγκαταλειφθήκαν στο όνομα της προστασίας ενός τραπεζικού κατεστημένου, ευρωπαϊκού κατεστημένου, το οποίο προσπάθησε να θωρακίσει τον εαυτό του
αδιαφορώντας όμως συνολικά για κάποιες πολύ βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής, έννοιες οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε αμφισβήτηση και ουσιαστικά έννοιες οι οποίες, εάν δεν αποκατασταθούν ως βασικά στοιχεία της από εδώ και πέρα πορείας, πολύ φοβάμαι ότι οι καταστάσεις θα είναι απρόβλεπτες. Όλοι προφανώς με αγωνία περιμένουν να δω ποια επίπτωση θα έχει η Ιταλική κρίση στην δικιά μας περίπτωση, στην περίπτωση της Ελλάδας. Διότι μπορεί η Ελλάδα να ήταν κάτω από το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας και να μην ανάγκασε τους εταίρους μας να απαντήσουμε σε αυτά τα βασικά πολιτικά ποιοτικά ερωτήματα που σας έλεγα πριν, που αφορούν την ευρωπαϊκή στρατηγική από εδώ και πέρα, αλλά δεν μπορούν να το αποφύγουν με βάση την Ιταλική κρίση. Η Ιταλική κρίση θέτει αμήλικτα ερωτήματα. Και αν συνεχιστεί αυτός ο δρόμος της νεοφιλελεύθερης ακαμψίας, τότε η Ευρώπη όπως την γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια θα αποτελεί ένα παρελθόν με αβέβαιες επιπτώσεις, με αβέβαιες εκτιμήσεις για το τι μέλλει γενέστε. Και υπάρχει και μια άλλη επισήμανση που πρέπει να κάνουμε. Διότι μπορεί να είναι αδιέξοδος ο δρόμος, κατά τη γνώμη μας, εκείνων των δυνάμεων οι οποίοι υιοθετούν την λογική μιας εθνικής αναδίπλωσης, τραυματίζοντας τη λογική της ευρωπαϊκής ενότητας, αλλά ταυτόχρονα όμως μεγαλύτερη υπονόμευση στην έννοια της Ενωμένης Ευρώπης αποτελεί η απέτηση το να θέλει κάποιος να βάλει υπουργό οικονομικών κάποιον που τον έχει επιλέξει ο Ιταλικός λαός άμα διαφωνεί με την νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία. Αυτές οι αντιφάσεις δεν μπορούν να απαντηθούν από τις σημερινές κατεστημένες ηγεσίες, από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Αυτές οι αντιφάσεις στέλνουν ένα σήμα κινδύνου, ότι αν δεν ξαναπιάσουμε το νήμα των αξιών της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής συμμετοχής, του κοινωνικού κράτους και αν δεν υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός στους κυρίαρχους ευρωπαϊκούς κύκλους, τότε πράγματι θα έχει κλείσει μία ενδεχομένως μεγάλη περίοδος της Ευρώπης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σε έναν κόσμο όμως που ταυτόχρονα δεν έχει οικονομικά σύνορα, που είναι παγκοσμιοποιημένος, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιφάσεις, από έναν νέο οικονομικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ηγείται ο συγκεκριμένος πρόεδρος με τις συγκεκριμένες απόψεις, ανάμεσα στην Κίνα, στις ανερχόμενες οικονομίες, ένα περιβάλλον μεγάλης αστάθειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μικρή χώρα μας, η οποία προηγήθηκε, προφανώς θα ήταν αφέλεια να θεωρήσει κανείς ότι αυτή η ανορθογραφία για πολλούς που ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση από τους κόλπους της αριστεράς, θα ήταν αφέλεια κανείς να πίστευε ότι θα πάρει στους ώμους της την υπόθεση της αλλαγής κατεύθυνσης της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από χρόνια, οι προβληματισμοί αυτοί, τους οποίους επαναλαμβάνω, τους καταθέσαμε πριν το 2015, φαίνεται ότι σήμερα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θέτουμε συγκεκριμένα διλήμματα απέναντι στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Ήταν αυτός λοιπόν ο πολύ, αν θέλετε, εμπεριστατωμένος, πραγματικός τρόπος ανάγνωσης της κρίσης, της ευρωπαϊκής κρίσης, της κρίσης της Ευρωζώνης, της κρίσης του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου, σε συνδυασμό με την διάθεση της δικιάς μας αριστεράς να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες που οδηγήσανε στα αποτελέσματα των εκλογών του 2015 τον Ιανουάριο και του Σεπτεμβρίου του 2015 μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας
του Τρίτου Μνημονίου που αποτέλεσε έναν επώδυνο μεν συμβιβασμό, αλλά όπως έχουν εξηγήσει πολλές φορές, έχοντας κάνει διαπίστωση ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Και νομίζω ότι πια αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο πλαίσιο αυτού του συμβιβασμού, επιχειρήσαμε να λιάνουμε επιπτώσεις μιας πολιτικής που ποτέ εμείς δεν είπαμε ότι είναι η δικιά μας, δεν διεκδικήσαμε την πατρότητά της, κερδίσαμε πράγματα, κάπου αλλού δεν τα καταφέραμε. Κυρίως όμως έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες έτσι ώστε για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση ενός μνημονιακού προγράμματος να μην μπαίνουμε σε ένα καινούριο. Και αυτό αποτελεί μια ποιοτική διαφορά από όλες τις προηγούμενες, το τέλος δηλαδή του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Δεν θα ακούσετε από εμάς να μιλάμε με διαφορετικά ίσως λόγια για ένα νέο success story. Διότι οι δικοί μας όροι επιτυχίας συνδυάζονται με πολιτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτό που το προσεγγίζουν αυτοί που ορκίζονται στον ελευθεριασμό, αυτοί που θεωρούν ότι είναι δικό τους το πρόγραμμα, αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι θα έπρεπε να τα είχαμε εφεύρει τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα είχαμε ανακαλύψει. Εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Εμείς ζυγίσαμε τις αντοχές μας, τις δυνάμεις μας, συμβιβαστήκαμε, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε πράγματα, να ανοίξουμε χαραμάδες, να διασώσουμε ό,τι μπορούσε να διασωθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε τώρα, καθώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και καθώς οι δεσμεύσεις της χώρας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα φαίνονται να ικανοποιούνται, τουλάχιστον ως προς τα μακροοικονομικά μεγέθη. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από την άλλη πλευρά λένε, καλά, γιατί δεν λέτε ότι είστε κινδυκτήτες του προγράμματος. Δεν θα το πούμε. Διότι δεν είναι η πολιτική μας αυτή. Για μας υπάρχουν στοιχεία τα οποία μετράνε πλάι στα μακροοικονομικά μεγέθη. Πλάι στην επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων, για μας μετράει το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Μετράει το θέμα της αποκλιμάκωσης της ανεργίας και όχι μόνο παρότι έχει επιτευχθεί στους δείκτες τους γενικούς, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων θέσεων εργασίας. Για μας μετράει το να αποκατασταθεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πλέον αδύνατους αυτής της χώρας. Για μας μετράει το θέμα της βιωσιμότητας της οικονομίας με όρους κοινωνίας. Για μας μετράει η οικολογική διάσταση. Αυτή που βλέπετε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, ήρθε σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα, γιατί στο όνομα του να ξεπεράσουμε κάποιες καταστάσεις, αρχίσαμε πια να μην υπολογίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ποιες είναι οι επιπτώσεις στον πολιτισμό. Πολλές φορές είδαμε διάφορους στο όνομα κάποιων μεγάλων επενδύσεων να θέλουν να βάλουν στην άκρη διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με την ταυτότητα αυτής της χώρας. Όπως για παράδειγμα την αρχαιολογικά της μνημεία, την πολιτιστική της κληρονομιά. Άρα, για μας τα διλήμματα από εδώ και μπρος είναι πολύ πιο, θα έλεγε κανείς, ψαγμένα. Θέτουμε και άλλα ποιοτικά στοιχεία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αν όλα όπως δείχνουμε, επιβεβαιωθεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το προϊόν της ανάπτυξης, πώς θα κατευθυνθεί με έναν δίκαιο τρόπο. Δεν έχουμε τις αυταπάτες να πιστεύουμε ότι μπορεί το 25% του εισοδήματος που χάθηκε να αποκατασταθεί την επόμενη του Αυγούστου του 2018. Δεν έχουμε την αυταπάτη να θεωρούμε ότι μπορεί άμεσα να ξανανοίξουν επιχειρήσεις οι οποίες καθήκανε. Ούτε ταυτόχρονα θέλουμε, ακόμη και αν το μπορούσαμε, να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου που μας οδήγησαν στην κρίση. Δηλαδή, ενός μυζαδόρικου κρατικοδίου του καπιταλισμού. Γι' αυτό και μια από τις δικές μας έννοιες, τις δικές μας προσπάθειες, η οποία αποτελεί και ένα αντικείμενο μεγάλης και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι το να σπάσουμε
όλες αυτές τις καταστάσεις που επόαζαν, τροφοδοτούσαν τη διαφθορά, τη μίζα και τη διαπλοκή. Μία διαπλοκή η οποία προσπαθεί, παρόλο ότι έχει συμβεί η κυβερνητική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, μετά το 2015, να σβήσει τα ίχνη της. Παρόλο ότι αποκαλύπτονται και αποτελεί και κοινή συνείδηση στην συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ότι σε αυτή εδώ τη χώρα τα έργα, τα τιμολογούσαν τα δημόσια έργα 5 και 6 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη, παρόλο ότι τα υποβρύχια γέρνανε και τα εξοπλιστικά προγράμματα πηγαίνανε τα κονδύλια σε διάφορες τσέπες, παρόλο ότι υπήρχαν οι μέτεροι οι οποίοι πέρανε δάνεια τα οποία γνωρίζαν όλοι ότι δεν θα επιστρεφόντουσαν, παρόλο ότι υπήρχε μια επιχειρηματική κρατικοδίαιτη τάξη η οποία δεν είχε μάθει να πληρώνει φόρους. Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν και δεν θα πρέπει ποτέ ξανά να γίνουν παρόν ή μέλλον. Αλλά όμως, πέρα από αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει στη νέα φάση να υπάρξει ένας προγραμματικός ανταγωνισμός, μια προγραμματική αντιπαράθεση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για το από εδώ και μπρος. Και ως προς αυτό, όταν τοποθετείται τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι αποκαλυπτική. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι πλεονάζει το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, είναι ένα πρώτο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και δεν το λέει διότι ενδεχομένως ο ίδιος να μην έχει τύχει να κάνει χρήση των δημόσιων νοσοκομείων. Κάποιος θα το έχει πει. Το λέει διότι έχει ένα διαφορετικό μοντέλο στο μυαλό του για την υγεία. Θέλει να το παραδώσει κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τομέα. Όταν λέει ότι είναι παροχημένη η έννοια του οκτάωρου, προφανώς αυτό που μας επιβάλλανε την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων τα προηγούμενα χρόνια οι δανειστές μας μέσα από τα μνημόνια θέλει να γίνει καθεστώς και να βαθύνει. Όταν ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει να επιστρέψουμε στο καθεστώς της συνεχούμενης μείωσης των απασχολουμένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ γνωρίζει ότι από το 19 θα ισχύει ο κανόνας της μίας αποχώρησης, μίας πρόσληψης στους δήμους, αγαπητοί δήμαρχοι, στο δημόσιο τομέα, και λέει να γυρίσουμε στο 1:5, δηλαδή 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Δεν το κάνει διότι δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν μηχανικοί, ότι είναι υποστελεχωμένοι τουλάχιστον 40% των δήμων σήμερα στη χώρα. Κηρύσσει την υποστελέχωση διότι δεν τον ενδιαφέρει να στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητά της να επιτελεί ένα κοινωνικό έργο, τη θέλει διακομισμητική, συρρυκνωμένη και παραδομένη ως προς ένα μεγάλο πεδίο ευθύνης της και λειτουργίας της στον ιδιωτικό τομέα. Φάνηκε καθαρά στον τομέα της καθαριότητας, όπου μετά από χρόνια έγινε ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για μόνιμες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να σπάσει αυτό το καθεστώς των συμβασιούχων, όπου 8 μήνες έχεις δουλειά, 4 μήνες είσαι άνεργος, λες και δεν έχεις δικαίωμα για μια 12μήνη απασχόληση. Σου πέφτουν πολύ 12 μήνες, 8 και μετά άλλος και μετά άλλος, να ανακυκλώνουμε τη φτώχεια, να μην υπάρχουν στα θερέστερες εργασίες, διότι αν δεν υπάρχουν στους δήμους, αν δεν υπάρχει στο δημόσιο, μπορείς και πιο εύκολα να πιέσεις τους εργαζόμενους να δεχτούν, να εργαστούν κάτω από ελαστικές μορφές εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε από τα μνημόνια. Κάθε αποδυνάμωση, κάθε ξεθεμελίωμα εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα συνοδευόταν πάντοτε με κάτι αντίστοιχο στον ιδιωτικό. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι αυτός που προσπαθούσε να βάλει κάθετες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους εργαζόμενους. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τομέα, είδατε πόσο πολέμησαν άνθρωποι, κυρίως από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αυτόν τον διαγωνισμό των μόνιμων θέσεων εργασίας, ο οποίος θωρακίζει τους Δήμους και απαντάει σε μια
σαφή, ομολογημένη πρόθεση από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας, ευτυχώς από πάρα πολύ λίγους αυτοδιοικητικούς, μετριώντας τα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι θέλουν να παραδώσουν την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά όταν πας να νοθεύσεις την ανταποδοτική σχέση του πολίτη με το Δήμο που υπάρχει στον τομέα της καθαριότητας και βάλεις τον παράγοντα κέρδος, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Είναι τελείως διαφορετικά. Σπάει να υπάρχει αυτή η ανταποδοτική σχέση όπου δεν χωράει το κέρδος. Η ανταποδοτική σχέση σημαίνει ότι παίρνω τόσα τέλη από το Δήμο, από τον πολίτη, για να του δώσω αντίστοιχες ισόπωσες υπηρεσίες πίσω. Αυτή είναι η απέτηση του πολίτη. Εξασφαλίζοντας τους μισθούς των εργαζομένων, τη συντήρηση των μηχανημάτων κλπ. Η δε εμπειρία διεθνής γύρω από αυτό το ζήτημα έχει δείξει ότι χειρότερες υπηρεσίες καθαριότητας υπήρξαν ως αποτέλεσμα αυτών των επιλογών. Χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα. Ποιο είναι όμως το λυπηρό? Ενώ είναι το ενθαρρυντικό ότι ελάχιστοι αυτοδιοικητικοί έχουν υπερασπιστεί την ιδιωτικοποίηση καθαριότητας, είναι λυπηρό ότι συγκεκριμένοι κύκλοι, κάτω από την καθοδήγηση της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, στην πράξη προσπάθησαν να μην εφαρμόσουν αυτό το διαγωνισμό. Πήρα πριν από 2-3 μέρες τα στοιχεία. Το 30% αυτών που έχουν επιτύχει με βάση τους προσωρινούς πινάκες και μέχρι που το ΑΣΕΠ να εκδώσει τους οριστικούς, κάνοντας έναν έλεγχο στα πιστοποιητικά τους κτλ., όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς, δεν έχουν ειδοποιηθεί καν από τους Δήμους. Δεν έχουν ειδοποιηθεί καν. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι στην πράξη μία στάση που λέει κάτσε να δούμε. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Βορύδης στην Βουλή λέει εμείς θα προσβάλλουμε αυτόν τον διαγωνισμό. Είναι αντισυνταγματικός. Τώρα πώς είναι δυνατόν αυτό που μας κατηγορούσαν ότι είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός στην πράξη να μην επιβεβαιώνεται, διότι από ό,τι φάνηκε από τα αποτελέσματα έχουμε 130.000 άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν με αδιάβλητες διαδικασίες, κάποιοι είχαν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση τον νόμο του ΑΣΕ, πέρασαν σε αυτόν τον διαγωνισμό και κάποιοι μάλιστα διαμαρτύρονται, οι παρατασιούχοι, οι λεγόμενοι, διότι δεν θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν οι ίδιοι να δουλεύουν, ενώ γνωρίζουν ότι αυτό έχει προσυνταγματικά προβλήματα. Αυτό οφείλει να το απαντήσει η κριτική εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, τουλάχιστον από το 16 και μετά, η κυβέρνησή μας, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα που είχε, θεωρώ ότι έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν είναι μια γενικού χαρακτήρα επισήμανση. Πατάει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία γίνανε πράξη αυτά τα χρόνια. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να τα ξαναθυμίσω. Ποτέ άλλοτε δεν είχε υπάρξει μια τόσο άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα των Δήμων για έκτακτες καταστάσεις που δημιουργηθήκαν από πλημμύρες, θεομηνίες κτλ. Και με τα αντίστοιχα ποσά. Μόνο θέλω ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το 2017, ενώ είχαν προϋπολογιστεί για την αντιμετώπιση θεομηνιών, είχαν προϋπολογιστεί 7 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του κράτους, δοθήκαν 32. Το ποιοτικό στοιχείο ποιο είναι? Ο τρόπος που δοθήκανε. Δοθήκανε με ένα αντικειμενικό, αδιάβλητο τρόπο. Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν, εκπλησόμενοι θετικά, δεκάδες άνθρωποι της αυτοδιοίκησης όταν έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε ότι εμείς δεν είμαστε δικοί σας. Αλλά πρώτη φορά δεν χρειαζόμαστε να βάλουμε μέσο για να έρθουμε σε ραντεβού με τον Υπουργό και δεν χρειάζεται να βάλουμε μέσο για να μας δώσετε χρήματα να αποκαταστήσουμε ένα δρόμο που τον πήρε ο χήμαρος.
Το αυτονόητο δηλαδή που συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες για την Ελλάδα, έτσι όπως την είχαν μάθει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, φαντάζει επαναστατικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πέρσι τέτοια εποχή ψηφίσαμε το λεγόμενο κομμουνομοσχέδιο Σκούπα, μέσα το οποίο ήρθαμε να θωρακίσουμε κάποια πολύτιμα εργαλεία της αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, η ΔΕΙΑ. Επιχειρήσεις οι οποίες επιτελούν ένα πολύ σοβαρό ρόλο, ίσως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εδώ στο, γιατί έχουμε την ΕΙΔΑΠ που καλύπτει όλη αυτή την ανάγκη, αλλά το αντιλαμβάνεται πολύ καλά η ελληνική περιφέρεια. Επιχειρήσεις που αντέξανε στην κρίση, περίπου 120 με 130 αριθμούν σήμερα, έχουν μια πολύ σοβαρή εμπειρία, τεχνογνωσία, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είχα βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Λάρισα, όπου διαπίστωσα από κοντά πώς μια νοικοκυρεμένη δημοτική επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα, να έχει ικανοποιημένους τους πολίτες και να μπορεί να σχεδιάζει και να κάνει σχέδια για το μέλλον. Με συγκεκριμένες διατάξεις λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίσαμε πέρυσι τέτοια εποχή, μπορέσαμε και ενδυναμώσαμε αυτές τις επιχειρήσεις. Αύριο και μεθαύριο θα βρεθώ στο ετήσιο συνέδριο που κάνουμε στην Πέρια και θα έχω την δυνατότητα να συζητήσω για τα προβλήματα των επιχειρήσεων αυτών και από εδώ και πέρα. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ικανοποίησαμε πράγματα πάλι που ήταν αυτονόητα, αλλά που τα χρόνια τα προηγούμενα τα θεωρούσαμε απαγορευμένα στο να τα αγγίξουμε. Αναφέρομαι σε διατάξεις που ήρθαν να λύσουν ζητήματα των εργαζομένων, όπως αυτά που ασχετίζονται με τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα μέτρα των εργαζομένων ατομικής προστασίας, την καθαριότητα, τα οποία τα δικαιώτησαν οι μόνιμοι, αλλά όχι οι συμβασιούς, λες και κάνανε κάτι διαφορετικό. Στο συγκεκριμένο μέτρο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δώσαμε την δυνατότητα που την είχε κοπεί από τα μνημόνια μια στοιχειώδους μικρής ελάχιστης αποζημίωσης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τους Δημοτικούς Συμβούλους σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι σε απόσταση από την έδρα του Δήμου, αφορά καλλικρατικούς Δήμους, κυρίως στην περιφέρεια. Για δεύτερη χρονιά, το 2017 και το 2018, προβήκαμε σε μια έκτακτη ενίσχυση των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων. Εγκατελελειμμένη πλήρως. Γιατί έχει σημασία? Όχι γιατί καλύψαμε μόνο συγκεκριμένες τρέχουσες ανάγκες. Αυτή η έκτακτη ενίσχυση, αν την διαιρέσει και την επιμερίσει στον κάθε ένα Δήμο ξεχωριστά, ισοδυναμεί με 2 και 3 φορές αυτά που παίρνουν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ετησίως. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη ανάσα. Γιατί έχει σημασία? Διότι είναι μια κίνηση η οποία έρχεται να καλύψει ως ένα βαθμό την μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην περιφέρεια και το κέντρο. Είτε αυτό είναι το κέντρο, το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας, είτε αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης. Υλοποίησαμε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων τα τελευταία χρόνια. Υλοποίησαμε το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αρχικού προϋπολογισμού 326 εκατομμύρια και άλλα 120-130, αν θυμάμαι καλά, από το πρόγραμμα αξία, αυτό που αφορά τελεσίδικες αποφάσεις, ουσιαστικά δίνοντας ανάσες στους ίδιους τους Δήμους, αλλά και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι δικαιούνται, προμηθευτές, επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους και μέναν απλήρωτες. Κυρίως όμως, για το 2018 εκπονήσαμε και ήδη υλοποιούνται 2 χρηματοδοτικά εργαλεία, το Φιλόδημος 1 και 2, τα οποία αποτελούν μια κίνηση προς την αυτοδιοίκηση στήριξης που δεν έχει προηγούμενο το 2010 και μετά. Ο Καλλικράτης
προέβλεπε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ελλάδα. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Σήμερα υλοποιούμε λοιπόν, και αυτό κανείς πρέπει να το δει σε συνδυασμό με την κυοφορούμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέσω του κλεισθένης. Υλοποιούμε σήμερα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο κατευθύνεται σε συγκεκριμένες υποδομές των Δήμων. Προμήθεια μηχανημάτων έργων, συντήρηση σχολείων, δημοτικά κτίρια, αγροτική οδοπία, μικρά αποχετευτικά έργα, μικρά έργα ίδρευσης, δημοτικά κτίρια, δεν ξέρω αν το είπα. Αυτά ήδη έχουν αρχίσει και υλοποιούνται, δεν είναι σχεδιασμοί. Το συνολικό ποσό για το 2018 είναι της τάξης των 740 εκατομμυρίων. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία είναι επιπλέον των ποσών που δίνονται ετησίως από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους, είναι αυτά τα οποία είδε ως μια έμπρακτη στήριξη η αυτοδιοίκηση το 16, το 17 και το 18, το οποίο ακόμα βρισκόμαστε σχεδόν λίγο πριν τη μέση. Μπορούν αυτά να πούμε ότι υποκαθιστούν το 60% της απώλειας που είχε η αυτοδιοίκηση από το 2010 και μετά λόγω των μνημονίων, όχι. Αλλά όμως μπροστά στην ανομβρία από το 10 ως το 16, νομίζω ότι δεν είναι σταγόνα, είναι πλημμύρα. Γιατί το λέμε αυτό, δεν λέμε γιατί. Για να αποκομίσουμε κάποια συγχαρητήρια. Αλλά το καταθέτουμε ως μια έμπρακτη αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου που μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Μια αναγνώριση την οποία τη δείξαμε όταν με ένα ισότιμο τρόπο διοργανώσαμε 13 περιφερειακά συνέδρια, όπου 2-3 μέρες σε κάθε περιφέρεια σχεδόν όλη η κυβέρνηση μαζί με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, επιστημονικούς φορείς, καθίσαμε κάτω να κουβεντιάσουμε για τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, να δούμε πλέον ποια είναι. Πώς διαμορφώνονται οι νέες ψηφίδες του νέου αναπτυξιακού χάρτη που διαμορφώνονται μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτά μπορούσαμε, αυτά υποσχεθήκαμε, αυτά κάνουμε. Και νομίζω ότι δεν είναι λίγα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει σε δημόσια διαβούλευση από τα τέλη Απριλίου το νομοσχέδιο Κλεισθένης 1. Η αλήθεια είναι, ενώ τις βασικές τους πλευρές τις συζητήσαμε με έναν πολύ μορφό τρόπο με την ίδια την αυτοδιοίκηση, οι πρώτες τουλάχιστον δημόσιες τοποθετήσεις από τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΣΕΝΤΕ μάλλον χαρακτηρίζονται από μία μίζερη προσέγγιση, ισοπεδωτική προσέγγιση, η οποία εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και πολύ λίγο μια αναγκαία συζήτηση, προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Θέλω όμως να σας πω ότι τώρα πια που περίπου έχω στα χέρια μου γύρω στις 250 αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, γύρω από το νομοσχέδιο Κλεισθένης 1, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος Πατούλης, ότι το 92% εναντιώνονται στο νομοσχέδιο και ζητούν την απόσυρσή του. Μόλις το 30% των αποφάσεων των 250 από τους 325 Δήμους των Δημοτικών Συμβουλίων υιοθέτησε την πρόταση της ΚΕΔΕ. Δεν ξέρω αν κύριε αυτοδιοικητικοί το ξέρετε, τα στοιχεία υπάρχουν. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Εμείς δεν βιαστήκαμε, τα επεξεργαστήκαμε. Υπάρχει άλλο ένα 40% το οποίο λέει περισσότερο χρόνο για συζήτηση και από εκεί πέρα το υπόλοιπο ποσοστό κάνει αποδέχεται ως βάση συζήτηση στο νομοσχέδιο και κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να πει ότι εφηβίασε κανέναν, ξεκίνησε να συζητιέται με τον ένα με τον άλλο τρόπο μετά από 8 μήνες διαβούλευση σε επιτροπή ομάδας, στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας που είχε συσταθεί από τον κάτω χώμα τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συζητήθηκε σε δεκάδες περιφερειακές συσκέψεις με τις ενώσεις των Δήμων, τις περιφερειακές ενώσεις των Δήμων. Συζητήθηκε πλευρές
του νομοσχεδίου στα συνέδρια της ΚΕΔΕ, με λίγα λόγια, ακολουθήσαμε μια τακτική ουσιαστικού διαλόγου που και πάλι δεν είχε συμβεί σε καμιά περίπτωση όταν συζητιόταν ο Καλλικράτης ή ο Καποδίστριος. Όπου εκεί πράγματι είχαμε έναν εφηνδιασμό της αυτοδιοίκησης. Μπορεί λοιπόν κάποιος να διαφωνεί με το περιεχόμενό του, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αγνόησε την αυτοδιοίκηση. Και το λέμε αυτό διότι είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει το δικό της χώρο, το δικό της ρόλο. Το όραμά μας για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τις δικές της αρμοδιότητες, είναι ο τελικός μας στόχος. Αλλά όμως, αυτό που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένας ειλικρινής πραγματισμός. Και γι' αυτό λέμε κλεισθένης 1. Και δεν είπαμε σχέδιο κλεισθένης. Άρα δηλαδή, με βάση τις σημερινές συνθήκες, επιχειρούμε όχι να κάνουμε μία συνολική μεταρρύθμιση εδώ και τώρα, αλλά να κάνουμε τα πρώτα βήματα μιας νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η οποία θα ολοκληρωθεί καθώς θα βελτιώνεται και η κατάσταση της οικονομίας μας. Αλλά καθώς θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία συνταγματική μεταρρύθμιση που θα άρει εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν σήμερα να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Θέλω να περάσω σε ορισμένες βασικές πλευρές του νομοσχεδίου. Πρώτα απ' όλα, ένα ουσιαστικό βήμα που γίνεται, που θεωρώ ότι θα ξεμπλοκάρει διαδικασίες, θα επιταχύνει διαδικασίες, θα κάνει πιο αποτελεσματικά τα πράγματα, είναι η συγκρότηση του ελεκτή νομιμότητας. Ενός αυτόνομου, μιας αυτόνομης αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου θα κάνει τον έλεγχο νομιμότητας και μόνο των αποφάσεων των Δήμων και των περιφερειών, χωρίς να μπαίνει στα χωράφια της σκοπιμότητας, έξω από τη σημερινή αποκεντρωμένη διοίκηση. Ένα πάγιο αίτημα των ίδιων των αυτοδιοικητικών. Και δεχόμαστε κριτική, παρόλο ότι αυτό ήταν ένα αίτημα, ότι ουσιαστικά δημιουργούμε ένα νέο είδους συγκεντρωτικό όργανο. Αν θεωρείται συγκεντρωτισμός ο έλεγχος νομιμότητας, να το πούμε. Αλλά σε μια χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί από τα ζητήματα της νομιμότητας, που η διαφθορά έχει σπάσει ρεκόρ, πανευρωπαϊκά σίγουρα, ίσως και παγκόσμια, όπου και η αυτοδιοίκηση, χωρίς να αυτό να αποτελεί κανόνα για όλους, έχει το δικό της μερίδιο στην μικροδιαφθορά. Δεν το λέμε εμείς, η συνείδηση των πολιτών. Το να θέλεις να καταργήσεις την νομιμότητα είναι προκλητικό. Είναι αν μη τι άλλο προκλητικό. Σημασία έχει λοιπόν να γίνεται εκεί που πρέπει, με σύγχρονους τρόπους, να μην αποτελεί τροχοπέδι για τις αποφάσεις, και γι' αυτό εμείς λοιπόν να συγκροτούμε με τον συγκεκριμένο τρόπο αυτή την ξεχωριστή υπηρεσία και μάλιστα διευκολύνουμε και τον έλεγχο των αποφάσεων. Μάλιστα μερικοί μας κάνουν και κριτική διότι λένε ότι πρέπει να ελέγχονται οι αποφάσεις που αφορούν έργα πάνω από 120.000 ευρώ. Και λέμε και τα παρακάτω τι είναι. Τώρα είναι από το πρώτο ευρώ. Στον τομέα των αρμοδιοτήτων, σας είπα το μεγάλο εμπόδιο σήμερα, πέρα από τις αλληλεπικαλύψεις, είναι το θέμα των συνταγματικών ορίων. Το σημερινό Σύνταγμα προβλέπει ένα συγκεκριμένο ρόλο της κεντρικής εξουσίας. Διαχρονικά, ιστορικά, το ελληνικό κράτος ήταν πολύ τσιγκούνικο, όχι μόνο σε πόρους, αλλά κυρίως σε αρμοδιότητα, σε ρόλο απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Άρα, θα πρέπει στην συνταγματική αναθεώρηση, που πρόκειται να γίνει, θα πρέπει να τεθούν αυτά τα θέματα. Έτσι ώστε να δούμε συνολικά το θέμα μιας νέας διαμόρφωσης αποκεντρωμένης διοίκησης, να δούμε ποιες αρμοδιότητες καθ' ολοκληρία και με αντίστοιχη στήριξη πόρων θα πρέπει να πάνε στην περιφέρεια και στους Δήμους, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις το σημερινό Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Αλλά όμως και κάτι άλλο. Έχουμε ταλαιπωρηθεί στη χώρα μας από μια κακιά πρακτική νομοθέτησης. Δηλαδή, νόμοι από διαφορετικά υπουργεία, ανάλογα με το αντικείμενό τους,
όπου δεν λαμβάνουν υπόψη τι επιδράσεις, επιπτώσεις ή αρμοδιότητες θα δίνουν στην αυτοδιοίκηση. Με αυτή την έννοια, εμείς θεσμοθετούμε από την ψήφιση του νόμου και διαπαντός ένα νέο όργανο ελέγχου κάθε νέο νομοθετήματος που έρχεται από οποιοδήποτε Υπουργείο και αφορά τις επιδράσεις του στον χώρο της αυτοδιοίκησης, προηγουμένως να έχει περάσει από την έγκριση, από το να καταθέσει μια γνώμη το συγκεκριμένο όργανο. Το όργανο αυτό δεν θα είναι μόνο σε διευθυντική βάση, αλλά θα συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΗ και της ΕΜΠΗ, των Δήμων και των Περιφερειών. Νομίζω ότι θα μας λύσει από πολλά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα στις ήδη υφιστάμενες αρμοδιότητες, για τις οποίες ήδη έχει γίνει μια προεργασία από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει μέσα σε ένα τετράμινο να δούμε πώς θα αποσαφηνίσουμε. Κάποια δείγματα συγκεκριμένα περιέχονται σε διατάξεις αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα για τα ρέματα, τα οποία με τραγικό τρόπο πρωταγωνίστησαν την χρονιά που μας πέρασε, όπου εκεί πλέον οριστικά και με έναν σαφή τρόπο η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και της διαχείρισης των ρεμάτων, δεν λέω της οριοθέτησης, γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με συνταγματικές επιταγές, περνάει στις περιφέρειες και φεύγει από τους Δήμους. Δεν ήταν έτσι μέχρι τώρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στην υψηλή περιφέρεια, υπήρχαν αλληλεπικαλύψεις και πολλές φορές βρεθήκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες του ενός βαθμού απέναντι στον άλλον, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είσαι εσύ. Τα δημοψηφίσματα είναι ένας θεσμός που ενώ τον προέβλεπε ο Καλλικράτης ποτέ δεν τον ενεργοποίησε. Εμείς ορίζουμε πλέον εκείνες τις περιπτώσεις κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιούνται τοπικά δημοψηφίσματα για τοπικές υποθέσεις. Εξαιρούνται και έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ατομικά δικαιώματα, με θρησκευτική συνείδηση, με ζητήματα πεποιθήσεων. Αυτά δεν τίθενται σε μια δημοκρατία, σε δημοψήφισμα, με ζητήματα εθνικής πολιτικής, αλλά όμως πλέον ενεργοποιείται ο θεσμός των δημοψηφισμάτων για τα ζητήματα που αφορούν τοπικές υποθέσεις. Προβαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, θεσμική αλλαγή που αφορά την κατηγοριοποίηση των Δήμων. Σήμερα οι Δήμοι, ενώ προβλέπονται κάποιες κατηγοριοποίησεις στον Καλλικράτη, στην πράξη ο τρόπος που αντιμετωπιζόντουσαν από την πολιτεία κατά πάνω από 90% τουλάχιστον στα θέματα της χρηματοδότησης λαμβάναμε υπόψη το κριτήριο του πληθυσμού και μόνο. Αλλά όμως, εσείς εδώ πέρα, αγαπητοί δήμαρχοι του Βύρωνα και του Ημιτού Δάφνης, λέω και τα δύο, λοιπόν, δεν έχετε για παράδειγμα το κόστος που μπορεί να έχει συντήρησης ένας περιφερειακός δήμος που έχει ένα εκτεταμένο οδικοδίκτυο. Δεν έχετε αγροτικούς δρόμους. Δεν έχετε δημοτική επιχείρηση ίδρυψης. Δεν έχετε το κόστος συγκοινωνιών. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι δεν το έχουν. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά, πρέπει να αποτυπώνονται σε μια νέου είδους τυποποίηση, κατηγοριοποίηση των Δήμων. Και στη βάση αυτής της κατηγοριοποίησης να διαμορφώνουμε τα αντίστοιχα εργαλεία χρηματοδότησης αλλά και κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων, όχι βέβαια στη λογική το να μειώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό μια άμεση εφαρμογή αυτής της λογικής θα ήταν να μειώσουμε από τους Δήμους του κέντρου, αλλά να δούμε τα παραπάνω, τις αυξήσεις, πώς θα τις κατανέμουμε με έναν νέο τέτοιο τρόπο. Πώς, γιατί, για να σπάσουμε αυτό το μοντέλο του υδροκεφαλισμού, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα με τα πολεμικά, το οποίο συνεχώς αναπαράγεται, οδηγεί στην ερημοποίηση της χώρας, οδηγεί στην εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα, οδηγεί τελικά στην απαξίωση και στην στρέβλωση συνολικά του οικονομικού μας μοντέλου. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσουμε από τους Δήμους, από εκεί δηλαδή που είναι το πρώτο επίπεδο
θεσμικής συγκρότησης και επαφής με την κοινωνία, από πού θα ξεκινήσουμε. Επίσης, δίνουμε μια σειρά, θεσμοθετούμε μια σειρά διατάξεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους στο να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, ιδιαίτερα στην εκτέλεση των διαφόρων έργων. Σήμερα η δυνατότητα αυτή μπορούσε να γίνει μόνο ανάμεσα στους Δήμους και τις περιφέρειες, κατά κύριο λόγο. Τώρα θα μπορεί να γίνεται και με άλλους δημόσιους φορείς, αξιοποιώντας έτσι, για παράδειγμα, τεχνικές υπηρεσίες που μπορεί να λείπουν από ένα Δήμο και μπορεί να, να τις έχει κάποιος άλλος, ή ένα λιμενικό ταμείο, ή μπορεί να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο το οποίο να βοηθήσει. Κάνουμε δηλαδή τα πράγματα πιο αποτελεσματικά, ενώ ενισχύουμε την ΕΤΑ και την ΜΟΔ και με ανθρώπινο προσωπικό, έτσι ώστε και αυτές να συμβάλλουν στην εκπόνηση, στην ορίμανση μελετών. Δίνουμε την δυνατότητα να ιδρυθούν νομικά πρόσωπα, νέα νομικά πρόσωπα, στον τομέα των δικτύων και της κοινής ωφέλειας. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ήδη ψηφισμένη νόμη για τις ενεργειακές κοινότητες. Μια πρακτική πάρα πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη. Σήμερα ο τομέας στον χώρο της αυτοδιοίκησης που αυξάνει στα πλαίσια, στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γερμανία είναι ο τομέας ενέργειας. Όπου πλέον οι Δήμοι έχουν τα δικά τους δίκτυα, τις δικές τους ενεργειακές εταιρείες, άρα ουσιαστικά εισάγουν ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ιδιοκτησίας. Μια και ο Δήμος προφανώς δεν πάει να ανταγωνιστεί, ούτε έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής εταιρείας. Δίνουμε επίσης την δυνατότητα, μέσα από μια σειρά από διατάξεις, να απλοποιήσουμε διαδικασίες. Πράγματα τα οποία μια φορά αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να τα φέρουμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και ξέρετε ποιο είναι το παράπονο μας σε αυτή τη διαδικασία. Σας είπα κάποια πράγματα μικρά ή μεγάλα, τα οποία ποιος τα γνωρίζει καλύτερα, αυτός που δουλεύει μέσα στο θεσμό. Σε αυτά όλα, γιατί δεν ήρθε ποτέ και δε με ένα χαρτί και να μας πει, εγώ λοιπόν προτείνω αυτές τις τις προτάσεις. Δεν ήρθε ποτέ. Αντίθετα, επέλεξε αυτή την στάση της πολεμικής, υπηρετώντας τι τελικά. Άλλους σχεδιασμούς που δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Μπορεί να έχουν να κάνουν με την σύλληψη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος φαντάστηκε κάποια στιγμή ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι μια παρένθεση. Έχει δραματικά διαψευστεί, ζητάει μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά από το πρώτο τρίμηνο, κάθε μήνα εκλογές. Μπορεί λοιπόν αυτό το αφήγημα να το υπηρετεί η στήρα στάση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, οι οποίοι είναι και συγκεκριμένα στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος. Αλλά δεν αφορά την αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε κάτι, το θετικό είναι ότι η στάση των δεκάδων αυτοδιοικητικών, είτε είναι δήμαρχη είτε αιρετή, έχει προσπεράσει αυτή την τοποθέτηση. Και το διαπιστώνουμε καθημερινά. Και παρόλο ότι ο δικός μας ο χώρος δεν είναι αυτός ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι, αν και τα πράγματα δεν καθρεφτίζονται με έναν τόσο ευθύ τρόπο, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει τη δικιά της σχετική αυτονομία, παρόλο λοιπόν ότι ο δικός μας ο χώρος δεν είναι αυτός ο οποίος έχει αυτοδιοικητικές δυνάμεις που αναφέρονται σε αυτό. Μειοψηφικές, μικρές μειοψηφικές δυνάμεις είναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε βρει ανθρώπους που συζητάμε, που καταλαβαίνουν, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και θα το διαπιστώσει κανείς αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ίσως είναι αυτό και το στοιχείο που ανάγκασε πριν από δύο μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκα στην Λάρισα, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο κ. Αγοραυτός, να μου πει: θα θέλαμε να σας δούμε. Ενώ στο συνέδριο είχαν πει: πάρτε, εξαφανίστε το έκτρωμα του Πιξτέλ. Θα θέλαμε να σας δούμε για να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και μαθαίνω και τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, του πιο σκληρού κομματιού της αυτοδιοίκησης, κινούνται σε μια λογική τελικά συνεισφοράς μας και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Αυτό είναι καλό. Ελπίζω λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες επιτέλους
να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι αξιοποιήσιμες και να ξεπεράσουν αυτόν τον κακό τους εαυτό οι σημερινές ηγεσίες της ΕΝΤΕ και της ΚΕΔΕ, διότι αυτό πραγματικά το θέλει η αυτοδιοίκηση. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλο περιθώριο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση για την νομοθέτηση. Δεν είμαστε όμως οι άνθρωποι που δουλεύουμε στον θεσμό της αυτοδιοίκησης. Άρα μας είναι πολύτιμη η εμπειρία που έρχεται από τα κάτω. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα μέσα με τον καλύτερο τρόπο. Πώς θα πιάσουν τόπο αυτά τα μικρά ή μεγάλα οικονομικά που κάθε φορά και οι πόροι που εξασφαλίζουν για την αυτοδιοίκηση. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι η κοινή έγνοια όλων. Είτε είναι υπουργοί, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι απλοί πολίτες. Διότι τα λεφτά δεν είναι δικά μας, δεν είναι του μπαμπά μας, της οικογένειάς μας, είναι πρώτα απ' όλα των Ελλήνων πολιτών. Και έχουμε υποχρέωση να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως λοιπόν αυτά τα θεωρεί ως δεδομένα, σίγουρα με αυτόν μπορούμε να κουβεντιάζουμε. Η βασική όμως, και το άφησα τελευταίο, η βασική όμως, δήμαρχε και δήμαρχε, η βασική θεσμική αλλαγή που εισάγεται με τον Κλεισθένη 1 είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Είναι ουσιαστικά το μπόλιασμα με μια πιο δημοκρατική αντίληψη λειτουργία της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Και διαφωνώ κατηγορηματικά με όσους λένε ότι τι θέλαμε τώρα να ασχοληθούμε με το θέμα της απλής αναλογικής, λέμε το θέμα της δημοκρατίας. Ας το αφήναμε αφού ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια άλλη μεταρρύθμιση που έπρεπε η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις λειτουργίες, τις δράσεις της αυτοδιοίκησης. Πολύ δε περισσότερο σε αυτό τον εγκύτερο βαθμό θεσμικής συγκρότησης πιο κοντά στον πολίτη, όπου είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου πρέπει να ευνοείται, να ενισχύεται η ίδια η συμμετοχή των πολιτών. Πώς μπορούμε λοιπόν να εμένουμε σε ένα παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα, μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο την κορυφαία διαδικασία συμμετοχική, όπως είναι η ψήφος των πολιτών, ουσιαστικά να την παραχαράσει? Διότι αυτό συμβαίνει. Όταν είναι δεδομένο ότι ανεξάρτητα από τι θα πάρεις την πρώτη Κυριακή, στο τέλος θα καταλήξεις με τη θηριώδη πλειοψηφία του 60% στο δεύτερο γύρο, μετά το δεύτερο γύρο, ως προς τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι αποθαρρυντικό. Είναι ένα κακό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο έκλεισε τον κύκλο του. Εμείς πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα συνενέσεων, συνεργασιών, συγκλήσεων στη βάση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Και θεωρούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται στο φως της ημέρας, πάνω στο τραπέζι, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων. Και όχι με άλλου είδους αλυσβερίσκια. Λένε κάποιοι, μα καλά, τι κάνετε τώρα, καταστρέφετε τους Δήμους, έχετε σχέδιο άλωσης των Δήμων. Τι σχέδιο άλωσης των Δήμων όταν αποδίδει στον καθέναν αυτό που πραγματικά έχει μέσα στην ίδια την κοινωνία? Σχέδιο άλωσης είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, όταν το 18, το 20, το 25% το κάνει 60. Και όταν ουσιαστικά χαρίζει, δίνει την πολυτέλεια σε όσους δεν είναι στις πλειοψηφίες, να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Όχι λοιπόν. Οι περισσότεροι πρέπει να αποκτήσουν μια στάση συνευθύνης, αν αυτό επιβάλλεται από την ψήφο του κόσμου. Έτσι, πρέπει να υιοθετήσουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε την ελληνική κοινωνία σε μια νέα βάση, σε μια νέα κουλτούρα δημοκρατικής συνεργασίας, συνεννόησης. Γιατί λοιπόν φοβόμαστε τον διάλογο, τη σύνθεση, όταν μιλάμε πάντοτε για τα τοπικά προβλήματα? Ούτε για το ευρώ θα μιλήσουμε, ούτε για το προσφυγικό θα μιλήσουμε, ούτε για το όνομα της Φύρων θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τις πόλεις, για την ανάπλαση των πλατιών, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τις πεζοδρομήσεις, για όλα αυτά τα οποία είναι ορατά, τα συναντάει κάθε μέρα ο πολίτης μπροστά του, πρέπει να έχει λόγο, πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του και πρέπει όλοι τελικά, αν συμφωνούν σε ένα πρόγραμμα, να είναι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό και θα δώσουμε και την δυνατότητα να μην είναι μόνο από το συνδυασμό του Δημάρχου, όπως αυτός θα προκύψει τη δεύτερη Κυριακή
με την ψήφο των πολιτών να μοιράζονται διάφορες αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Να μοιράζονται οι αντιδημαρχίες, οι διάφορες εκπροσωπήσεις, συμμετοχές. Είναι αυτό ένα αλυσβερίσι ή είναι μια άλλη αντίληψη ισότιμης συνεργασίας? Ένα 35-40% των Δήμων βγαίνουν από την πρώτη Κυριακή οι Δήμαρχοι. Εκεί τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Αλλά στις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί είναι κακό ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του? Και γιατί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να γίνεται φανερά μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, ανάμεσα στους δύο πρώτους συνδυασμούς, όπου θα είσαι υποχρεωμένος, Δήμαρχε, για να σε υποστηρίξουν οι άλλοι συνδυασμοί, να πεις σε τι θα δεσμευτείς, σε ποιες προγραμματικές θέσεις, τι θα υλοποιήσεις, για να διαμορφώσεις την στήριξη στο επίπεδο πια της ψήφου, αλλά αντίστοιχα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την επομένη του δεύτερου γύρου, για να υπάρξει μια διαφορετική λογική. Η λογική των παραταξιακών συγκροτήσεων, διοικήσεων, είναι πια ξεπερασμένη. Εδώ είμαστε έτοιμοι και έχει υπάρξει μια κουλτούρα συνεργασιών στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Η απλή αναλογική έχει γίνει νόμος του κράτους για τις βουλευτικές εκλογές. Δεν μπορεί να γίνει στην αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να γίνει στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή τόσο καθυστερημένο θα είναι το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα εκεί προφανώς ή συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική ή δεν συμφωνεί. Εμείς έχουμε ενσωματώσει όλες αυτές από τις 27 Απριλίου που έχει βγει σε διαβούλευση ο νόμος, μια σειρά προτάσεις που μας κατατεθήκαν από αυτούς που θέλουν να κάνουν διάλογο, έχουν αποτυπωθεί και την άλλη εβδομάδα όταν θα έχει μορφοποιηθεί στην τελική του σχεδόν μορφή το νομοσχέδιο, θα τις παρουσιάσω και στους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΤΕ. Άλλωστε, μέχρι την ψήφισή του που θα γίνει την κατάθεσή του στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέσα στον Ιούνιο, πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγούν στη βελτίωσή του. Επαναλαμβάνω βεβαίως ως προς τα θέματα της απλής αναλογικής, στη βάση της απλής αναλογικής. Σε αυτό δεν παίζουμε. Εκεί δεν χωρούμε δεύτερες προσεγγίσεις. Φίλες και φίλοι, επειδή είμαστε σε μια εκδήλωση κομματική και εγώ πέρα από υπουργός της κυβέρνησης είμαι και στέλεχος του κόμματος, πολύ περισσότερα χρόνια. Δεν είναι κομματική, ξέρω όλοι. Όχι, λέω. Λέω, τι θέλω να πω. Θέλω να πω. Ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν με βάση την πρόταση του νόμου τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2019, ότι πρέπει ο δικός μας ο χώρος να επιχειρήσει να κάνει πράξη αυτή την λογική των συνεργασιών. Να υιοθετήσει μια στρατηγική πλατιών συνεργασιών. Αλλά προσέξτε όμως, με αυτοδιοικητικούς όρους. Πρέπει να κάνουμε πολιτική με βάση τις αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις του χώρου της αυτοδιοίκησης πρώτα απ' όλα. Αυτό σημαίνει σεβασμός στην αυτονομία του χώρου. Και όχι να προσπαθούμε να μεταφέρουμε άλλου είδους ανάγκες, προτεραιότητες, μοντέλα συνεργασιών της κεντρικής πολιτικής κοινής στο πεδίο της αυτοδιοίκησης. Φίλες και φίλοι, συντρόφες και σύντροφοι, προσπάθησα σε γενικές γραμμές να σας πω τις βασικές πλευρές του νομοσχεδίου, καθώς και να κάνω και μια σύντομη, πολύ πολύ σύντομη αναφορά εισαγωγικά σχετικά με την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε. Μετά τον Αύγουστο του 2018, η βαθμή ελευθερίας της κυβέρνησης σε μεγάλο βαθμό θα ενισχυθούν. Και αν η πορεία της οικονομίας είναι τέτοια, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι ένα μέρος των δεσμεύσεών μας, που τις πήραμε κάτω από άλλες συνθήκες, να τις επανασχεδιάσουμε. Τα πράγματα στην πολιτική και στην οικονομία δεν είναι στατικά. Αυτό είναι ένα διαχρονικό συμπέρασμα. Έχουμε αυτή την υποχρέωση
απέναντι στους πολίτες πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε σε όλες τις στιγμές της διακυβέρνησης, αν στο τέλος, όταν θα κάνουμε το ταμείο, στο τέλος της τετραετίας, θα μας αξιολογήσει θετικά ή όχι ο κόσμος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που νομίζουμε κάθε φορά καλύτερα. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι σε καμιά στιγμή, είτε κάνοντας σωστές ή λιγότερο σωστές ή και λάθη πολλές φορές, παίρνοντας λάθος αποφάσεις, σε καμιά στιγμή δεν θα δείτε να έχουμε πάψει να εμπνεόμαστε και να καθοδηγούμαστε από τις μεγάλες αξίες της αριστεράς, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της λιγότερης εκμετάλλευσης. Αυτές είναι τις οποίες σε κάθε δύσκολη στιγμή ανατρέχουμε. Αυτές είναι που μας εμπνέουν. Αυτές τελικά θέλουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Διότι φιλοδοξούμε, όπως ήμασταν, έτσι να είμαστε το κόμμα της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς. Να ξέρετε λοιπόν ότι με γνώμονα αυτές τις αξίες πάντα θα πορευόμαστε και με μια διάθεση να απολογούμαστε στον κόσμο και για τα λάθη μας, αλλά και να ζητάμε την επιβράβευση και που θεωρούμε ότι το έχουμε πετύχει. Σας ευχαριστώ.